φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και όντως το ζήτημα της λεγόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει, γύρω από το οποίο γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση στους δημόσιους χώρους το τελευταίο διάστημα. Ένα ζήτημα το οποίο το ακούμε στις εφημερίδες. Όποιος παρακολουθούσε τις εφημερίδες το τελευταίο εξάμηνο θα είδε πάρα πολλά αφιερώματα στην πραγματικότητα συνολικά στο θέμα αυτό της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Έρχεται και δένει και με ένα ολόκληρο πολιτικό πλέγμα που λέγεται ότι έρχεται η ανάπτυξη του επόμενου διαστήματος, που θα είναι καινοτόμα και θα, ως ένα βαθμό θα βασίζεται πάνω σε τέτοιες τεχνολογίες. Έχει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να κάτσουμε να το εξετάσουμε και να το εξετάσουμε από δύο πλευρές. Να εξετάσουμε λίγο τι είναι, τι σημαίνει συνολικότερα για τον άνθρωπο και την κοινωνία αυτή η περιβόητη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αλλά να σκύψουμε και λίγο περισσότερο στο πώς η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση επιδρά στη ζωή και κυρίως στη μελλοντική ζωή και ειδικότερα στην εργασιακή ζωή του εργαζόμενου μηχανικού. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς εδώ μέσα στην αίθουσα με αυτό θα ασχοληθούμε τα επόμενα χρόνια. Είναι κάτι τόσο περίεργο η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, κάτι ουρανοκατέβατο? Όχι. Άμα το ψάξει κανείς λίγο καλύτερα, θα δει ότι στην πραγματικότητα δεν είναι και εμείς οι μηχανικοί. Μηχανολόγος είμαι και εγώ και μιλάω λίγο και με το καπέλο του μηχανικού. Επιτρέψτε μου αν θέλετε. Εμείς λοιπόν οι μηχανικοί έχουμε μια ιδιαίτερη έμφαση σε να κάνουμε ανάλυση των ζητημάτων. Αν λοιπόν κάνει κανείς ανάλυση του ζητήματος αυτού που λέγεται τέταρτη μηχανική επανάσταση, θα δει ότι στο βάθος δεν είναι και κάτι τόσο καινούριο. Είναι στην πραγματικότητα ανάπτυξη και συνένωση πολλών τεχνολογιών που υπάρχουν εδώ και 50 χρόνια, ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό και πώς εφαρμόζονται σε ένα ανώτερο επίπεδο πλέον, σε μια ανώτερη ποιότητα, στη βιομηχανική παραγωγή. Και θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο βασικούς άξονες, χωρίς να θέλουμε να θίξουμε άλλες ειδικότητες όπως των υλικών ή της βιολογίας, αλλά ο στενός πυρήνας, αυτό που θεωρείται ως τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, περιστρέφεται στην πραγματικότητα γύρω από δύο άξονες. Και αυτή είναι από τη μία ο άξονας της αυτοματοποίησης παραγωγής, που με τη σειρά του περιστρέφεται γύρω από τη ρομποτική, γύρω από την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης και πώς αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία. Και ο δεύτερος, φυσικά είναι δύο άξονες πολύ στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους, είναι, αν θέλετε, η ευρύτερη διαδικασία της δικτύωσης του διαδικτύου, της πληροφορικής και πώς όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στη παραγωγική διαδικασία, να εφαρμοστεί και να λύσει ζητήματα παραγωγής και μετάφορας εμπορευμάτων και προϊόντων. Και βεβαίως αυτή η σύνθετη διαδικασία συνάρθρωσης αυτών των δύο διαφορετικών αξώνων, αν θέλετε, τελικά οδηγεί σε μια αναδιοργάνωση ολόκληρων παραγωγικών κλάδων και σε μια πολύ μεγάλη αύξηση παραγωγικότητας που μπορούμε να δούμε, η οποία σε ορισμένους κλάδους παίρνει χαρακτηριστικά εκθετικής εκτείναξης της παραγωγικότητας. Αν λοιπόν το δούμε έτσι την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και λίγο πολύ είτε δούμε το Internet of Things, είτε δούμε τα έξυπνα εργοστάσια, είτε δούμε τα ψυγεία τα οποία ξέρουν αν λείπει γάλα και παραγγέλνουν μόνα τους, θα δούμε ότι οι επιμέρους πλευρές μπορούν τελικά να αναλυθούν σε αυτούς τους δύο κεντρικούς άξονες. Αν όμως το δούμε και σκεφτούμε αν είναι κάτι καινούριο, θα δούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει μια απάντηση που είναι ναι ή όχι. Η απάντηση είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Γιατί τελικά η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, εμείς ανοίγω μια σύντομη παρένθεση, δεν αποδεχόμαστε τον όρο τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Όχι, δεν υπάρχουν βιομηχανικές επαναστάσεις. Αν θέλετε, η αστική επανάσταση, η κοινωνική, συνέπεσε με τη βιομηχανική επανάσταση. Αλλά δεν αποδεχόμαστε τον όρο κυρίως γιατί λοξοκοιτάζει και συσκοτίζει το ότι οι επαναστάσεις είναι κοινωνικές κατά βάση, και δεύτερον γιατί η περιβόητη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση πάει σε μια ανάλυση που λαθεμένα κατά την άποψή μας βλέπει, αν θέλετε, ένα συνεχές, μια αλληλουχία βιομηχανικών επαναστάσεων, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό. Αν όμως τον αποδεχτούμε για λόγους οικονομίας συζήτησης των όρων, θα δούμε, και έτσι πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα, ότι αυτή η περιβόητη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι ο πιο πρόσφατος, πιθανά όχι ο τελευταίος κρίκος, μιας πολύ μεγάλης αλυσίδας τεχνολογικών εξελίξεων γύρω από τους δύο άξονες που ανέφερα νωρίτερα. Αν όμως
τους εξετάσουμε πιο βαθιά, θα δούμε ότι η ρομποτική και η αυτοματοποίηση της παραγωγής δεν είναι κάτι καινούριο. Θα δούμε ότι ήδη τα πρώτα μηχανικά ρομπότ με τη μορφή του μηχανικού χεριού υπάρχουν εδώ υπάρχουν στη βιομηχανία, χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία ήδη εδώ και 60 χρόνια. Ενώ αν πάμε στην έννοια, θα δούμε ότι η λέξη εμφανίστηκε περίπου τη δεκαετία του 30, πριν από 80 χρόνια, από τον Τζέχο Καρακάπε. Αν δούμε το κινηματογραφικό έργο του Μετρόπολης, που εκεί εμφανίζονται ρομπότ τα οποία κάνουν και μια επανάσταση, αν θέλετε, στην πορεία. Εμφανίζονται λοιπόν αυτά ως μια κριτική στον καπιταλισμό. Αν πάμε ακόμα παραπίσω στην έννοια της αυτοματοποίησης και του ρομπότ, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι την αρχαία Ελλάδα. Άρα, ξεκινώντας αγωγικά, η ρομποτική δεν είναι και κάτι τόσο καινούριο. Αν λοιπόν εξετάσουμε πιο στενά το ζήτημα της ρομποτικής, θα δούμε ότι τα τελευταία 60-70 χρόνια έχουν γίνει τεράστιες επιστημονικές και τεχνικές ανακαλύψεις. Έχει προχωρήσει πολύ η επιστήμη και η τεχνική σε αυτόν τον τομέα. Έχουν τελειοποιηθεί τα μηχανήματα, έχουν τελειοποιηθεί οι γραμμές παραγωγής. Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται τα ρομποτικά συστήματα στη γραμμή παραγωγής. Και αν πάμε και ένα βήμα παραπίσω, θα δούμε ότι τα ρομποτικά συστήματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η τελευταία λέξη μιας μακράς ιστορίας αυτοματοποίησης που κρατάει σχεδόν 2 αιώνες, από μηχανικό αργαλιό στο σύγχρονο, στο τελευταίο ρομπότ, το οποίο δεν ξέρουμε αν θα δουλέψει, αν δουλέψει σαν επαναστατικό για τον χώρο, το οποίο υποτίθεται θα μπορεί με ένα πολύ έξυπνο τρόπο να λύσει το πρόβλημα του χειρισμού υφασμάτων. Ένα πρόβλημα το οποίο όποιος ασχολείται με το θέμα της ρομποτικής ξέρει ότι ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα, αλλά τελικά που θα φτάσει να αυξήσει τόσο πολύ την παραγωγικότητα της εργασίας και να κάνει ένα μπλουζάκι να κάνει μέχρι και 30 λεπτά του ευρώ. Η μία λοιπόν πλευρά της λεγόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, η ρομποτική, μετράει 200 χρόνια με την ευρία έννοια ή τουλάχιστον 50 χρόνια με τη στενή έννοια ενδελεχούς ανάπτυξης τεχνικής και επιστημονικής έρευνας και εφαρμογής στην παραγωγική διαδικασία. Η άλλη πλευρά που προανέφερα, η ευρύτερη αν θέλετε πλευρά, η πλευρά της πληροφόρησης, τα πληροφοριακά δίκτυα, είτε το λέμε διαδίκτυο τώρα, είτε το δούμε με μία σειρά επιμέρους και ειδικότερους όρους, θα δούμε και πάλι ότι μιλάμε για τεχνολογίες που μετράνε ήδη πάρα πολλά χρόνια, τόσο στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρεται η πληροφορία στην καθαυτοδικτύωση, όσο και στη δυνατότητα ψηφιοποίησης της πληροφορίας, γιατί και αυτό είναι κάτι που μερικές φορές ξεφεύγει από την πρώτη ανάγνωση, αλλά σκεφτείτε ότι για να μπορέσει να ψηφιοποιηθεί η πληροφορία και να μεταδίδονται μέσα από ψηφιακά δίκτυα το τι παράγεται, πόσο παράγεται και πάει λέγοντας, μία πλευρά που είναι απαραίτητη είναι η προτυποποίηση, είναι η τυποποίηση δηλαδή του τι παράγεται σε επίπεδο ακόμα και βίδας, και οι μηχανολόγοι μέσα εδώ ξέρουν το πόσο σημαντική είναι η τυποποίηση για να μπορέσει να φτιάξει ένα μηχάνημα σε επίπεδο βίδας. Αλλά λέω, είτε δούμε αυτή την πλευρά, πώς προχώρησε τα τελευταία 50 και παραπίσω χρόνια η διαδικασία προτυποποίησης, άρα ψηφιοποίησης σε επίπεδο, αν θέλετε, δεδομένων αυτού της παραγωγής διαδικασίας, όσο και πόσο προχώρησε η ίδια η τεχνολογία των δικτύων που από το τηλέφωνο του 1920 έφτασε στο σύγχρονο διαδίκτυο, θα δει και πάλι ότι η σημερινή κατάσταση των αυτόματων εργολογιομηχανών που μιλάνε μεταξύ τους, συνεννοούνται και με ένα πολύ σύνθετο αλγόριθμο μπορούν από ένα κεντρικό υπολογιστή να κατευθύνει εργαλειομηχανές που βρίσκονται σε ξεχωριστά εργοστάσια σε διαφορετικές γωνίες του πλανήτη, είναι μια σχεδόν γραμμική διαδικασία εξέλιξης. Θα πει τότε κάποιος, ο οποίος όπως μας τα λες, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Ασφαλώς και υπάρχει κάτι καινούριο και γι' αυτό η αστική σκέψη μιλάει για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και το καινούριο έχει να κάνει με δύο πλευρές. Την τεχνική, αν θέλετε, ανάπτυξη αυτών των συστημάτων, την τεχνική τελειοποίηση, οι πολλαπλοί κύκλοι αλλαγών που έχουν έρθει τα τελευταία 50 χρόνια, οι νέες δυνατότητες που έχουν προκύψει, και σκεφτείτε τις διάφορες γενιές του διαδικτύου, από το διαδίκτυο που η ταχύτητά του μετριόταν σε μερικές εκατοντάδες bits το δευτερόλεπτο, στο σημερινό που μιλάμε για terabit το δευτερόλεπτο, ή οι νέοι τύποι ρομπότ που ανέφερα και οι δυνατότητες που έχουν, αλλά κυρίως η δυνατότητα που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια συνάρθρωσης και συνένωσης όλων αυτών των ξεχωριστών τεχνολογικών δυνατοτήτων σε μεγάλα ενιαία συστήματα,
μιας δυνατότητας η οποία σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με μια γενικότερη τάση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, την τάση συγκεντροποίησης του κεφαλαίου, την τάση αύξησης επενδύσεων σε σταθερό κεφάλαιο, τη δυνατότητα που εμφανίστηκε στον καπιταλισμό να κάνει πολύ μεγάλες επενδύσεις κεφαλαίου, η οποία με τη σειρά της πατάει στο γεγονός ότι έχει μαζευτεί τόσο πολύ παραγωγή, που είναι οικονομικά συμφέρον να γίνει με τέτοιες μεγάλες επενδύσεις σε σύγχρονα μηχανήματα που αυξάνουν την παραγωγικότητα. Δίπλα σε αυτό, πρέπει να δούμε ότι τα τελευταία 30 με 40 χρόνια η γενική κατηγορία σταθερού κεφαλαίου που μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε την έννοια υποδομές, δηλαδή είτε μιλάμε για δρόμους, σιδηροδρομικά δίκτυα, μεταφορικά δίκτυα, είτε μιλάμε για διαδίκτυο και δυνατότητα μεταφοράς της πληροφορίας, έχει επεκταθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη και αυτή η πλευρά δίνει πλέον τη δυνατότητα στο να υπάρχουν ξεχωριστά επιμέρους εργοστάσια τα οποία διασυνδέονται μεταξύ τους, γιατί υπάρχει η πλευρά της υποδομής, και να μεταφέρουν τα εμπορεύματα από το ένα στο άλλο, γιατί υπάρχει η δυνατότητα της μεταφοράς. Αυτή λοιπόν η δυνατότητα, σε συνδυασμό με αυτό που προανέφερα νωρίτερα με την προτυπωποίηση που έχει αγκαλιάσει ολόκληρο τον πλανήτη, αυτή λοιπόν η πλευρά οδηγεί στη δυνατότητα αυτά τα σύγχρονα συστήματα πληροφορικής και ρομποτικής να μπορούν να εφαρμοστούν στην παραγωγική διαδικασία και να έχουν τα αποτελέσματα που έχουν στην παραγωγική διαδικασία. Αν λοιπόν το δούμε έτσι, θα δούμε ότι σε τελευταία ανάλυση αυτή η λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση δεν είναι κάτι άλλο παρά συνένωση της τεχνικής ανάπτυξης των δύο αξώνων που έλεγα νωρίτερα, δηλαδή της ρομποτικής και των πληροφοριακών συστημάτων, τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της τεχνικής δηλαδή από τη μία. Ο δεύτερος παράγοντας που έχει σημασία είναι οι υποδομές κάθε τύπου που πλέον συνενώνουν ολόκληρο τον πλανήτη. Και ο τρίτος παράγοντας είναι η τεράστια συγκέντρωση της παραγωγικής διαδικασίας σε πολύ μεγάλες μονάδες, είτε αυτές παράγουν σε ένα σημείο, είτε παράγουν κατανεμμένα πολύ μεγάλες οικονομικές μονάδες, ώστε τέτοιου τύπου μεγάλες κεφαλαιολογικές επενδύσεις να έχουν νόημα. Αν το δούμε λοιπόν με αυτήν την έννοια, και έτσι πρέπει να το δούμε κατά τη γνώμη μας, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ακόμα αποφασιστικό, αλλά ένα ακόμα βήμα σε μια μακρά πορεία, αν θέλετε, στον οποίο αποκαλείται το κοινωνικός χαρακτήρας που έχει η παραγωγική διαδικασία, και αυτός ο κοινωνικός χαρακτήρας πλέον αποκαλύπτεται και σε επίπεδο παραγωγικών δυνάμεων και σε επίπεδο μηχανημάτων. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση σε τελευταία ανάλυση δεν είναι κάτι άλλο παρά μια διαδικασία που δείχνει πως η κοινωνική παραγωγή αρχίζει και συνενώνεται σε τεχνικό πλέον επίπεδο και αγκαλιάζει ολόκληρο τον πλανήτη. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια παρέμβαση που έχει μεγάλη σημασία για τη συνέχεια και δεν είναι φιλοσοφικού μόνο περιεχομένου. Και σχετίζεται με το κοινωνικό χαρακτήρα που έχει συνολικά η επιστημονική γνώση. Γιατί, κοιτάξτε, ο Νεύτωνας έλεγε ο ίδιος, όταν αναφερόταν στο έργο του, ότι τα κατάφερα όλα αυτά γιατί στάθηκα στις πλάτες γιγάντων. Ήθελε να δείξει ότι η επιστημονική γνώση δεν πέφτει από τον ουρανό, αλλά έρχεται, αν θέλετε, με μια βαθμιδωτή διαδικασία και ο καθένας έρχεται και χτίζει σε όλους τους προηγούμενους. Πέραν όμως αυτής της ανάλυσης, στην οποία είχε φτάσει το αστικό κατά τα άλλα, τεράστιο αλλά αστικό ή τέλος πάντων με τον τρόπο σκέψη που είχε εκείνη την περίοδο διαμορφώσει ένας πρωτοπόρος επιστήμονας, αυτό που δεν μπορούσε να δει ο Νεύτωνας στην εποχή του ήταν ότι η επιστημονική γνώση έρχεται στην πραγματικότητα και λύνει εκείνα τα ζητήματα τα οποία του βάζει η εποχή του, του βάζει η οικονομία της εποχής του, του βάζει η παραγωγή της εποχής του. Και έρχεται και τα λύνει βασισμένος πάνω στις τεχνικές και κοινωνικές δυνατότητες που του δίνει η εποχή του. Αν λοιπόν δούμε τη μηχανική του Νεύτωνα, θα δούμε ότι αυτή ήρθε να λύσει προβλήματα της παραγωγής εκείνης της περίοδου και για να τα λύσει βασίστηκε στις μετρητικές δυνατότητες, στις δυνατότητες που είχε φτάσει η τεχνική εκείνης της περίοδου. Αν θέλετε, μπορούμε να δούμε με αυτή την έννοια πόσο συνολικότερα η επιστημονική γνώση και η επιστημονική εξέλιξη δεν είναι αυτόματη, δεν είναι αυθόρμητη, δεν προκύπτει από πουθενά, αλλά έρχεται και αντανακλά τις συνολικότερες κοινωνικές μεταβολές που έχει η εποχή, που έχει κάθε περίοδο. Και γι' αυτό το λόγο εμείς επιμένουμε και λέμε ότι η λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που πρέπει να το δούμε σαν ένα νέο επίπεδο, μια νέα ποιότητα ίσως των παραγωγικών δυνάμεων, να το δούμε σαν ένα νέο επίπεδο ολοκλήρωσης παραγωγικής διαδικασίας που με τη σειρά του αρχίζει και δείχνει το πώς
οι υφιστάμενες σχέσεις παραγωγής, οι σχέσεις παραγωγής, αν θέλετε, που βασίζονται πάνω στην ατομική καπιταλιστική ιδιοκτησία, έρχονται πλέον και αντιστρατεύονται τον κοινωνικό χαρακτήρα που λαμβάνει αυτή η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Και θα έρθω σε αυτό λίγο στη συνέχεια. Έχοντας όμως αυτό το σύντομο μεθοδολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούμε να φωτογραφίσουμε τη λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς η αστική σκέψη και η αστική φιλολογία προσπαθεί να προσεγγίσει διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και γύρω από αυτό έχουν προκύψει μια σειρά από μύθοι. Ο πρώτος μύθος και ίσως ο πιο διαδεδομένος, ένας μύθος ο οποίος όποιος παρακολουθεί τις τεχνικές αλλαγές και τις τεχνικές ανακαλύψεις θα δει ότι είναι ένας επαναλαμβανόμενος μύθος, είναι ο μύθος του περιβόητου τέλους εργατικής τάξης. Ο μύθος που λέει ότι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αυτοματοποιεί τόσο πολύ την παραγωγή που πλέον έρχονται μηχανήματα που παράγουν από μόνα τους, άρα η σημασία και το βάρος της εργατικής τάξης μειώνεται συνεχώς και το μέλλον έχει να κάνει μόνο με την επιχειρηματικότητα, με τη δημιουργία, με διάφορα δημιουργικά επαγγέλματα, διότι ο άνθρωπος δεν θα παράγει, θα παράγουν τα μηχανήματα. Φίλοι και σύντροφοι, μπορούμε ευθύς εξ αρχής να τοποθετούμε με έναν απόλυτο τρόπο και να πούμε ότι πρόκειται για ένα τεράστιο και πενταριώδες για όποιον μελετάει την ιστορία ανάπτυξης και της επιστήμης ψέμα. Πρώτα-πρώτα, το νέο επίπεδο αυτοματοποίησης, το οποίο πραγματικά έχει έρθει και θα έρθει το επόμενο διάστημα, είναι μεγαλύτερο από αυτό που υπήρχε στο παρελθόν, αλλά δεν φτάνει σε καμία επίπεδο το επίπεδο που έχει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει τέτοια ευελιξία ούτε στην κίνηση, ούτε στην αντίληψη και στη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων. Και τα παραδείγματα των αυτόματων οχημάτων τύπου Τέσλα, τα οποία σε κάποιο περίεργο, λίγο περίεργο συμβάν που δεν είχαν προγραμματίσει με πολύ μεγάλη σαφήνεια μέσα στην εκτεταμένη βάση δεδομένων περιπέτουν σε ηλίθια ασφάλματα, αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Κυρίως όμως αυτό στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε είναι ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ο ίδιος ο τρόπος επίλυσης των προβλημάτων από την τεχνική σκοπιά που φέρνει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι λίγο πολύ ανάποδος. Δεν έχει να κάνει με ένα βιομηχανικό κατασκεύασμα το οποίο βγαίνει έξω από το εργοστάσιο και λύνει τα προβλήματα όπως το λύνει ο άνθρωπος, αλλά έχει να κάνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό με μια δομημένη αντίληψη, με μια ίσως βιομηχανιοποίηση του ίδιου του περιβάλλοντος. Και για να γίνω πιο σαφής, ας σκεφτούμε λίγο το πώς δουλεύουν τα αυτόματα αυτοκίνητα τύπου Google Car ή οτιδήποτε άλλο. Θα δούμε ότι για να μπορέσει να δουλέψει αυτό και να δουλέψει με τους περιορισμούς που θα δουλέψει στο τέλος, τι απαιτεί. Απαιτεί μια εκτεταμένη και πολύ ακριβή χαρτογράφηση ολόκληρου του περιβάλλοντος. Απαιτεί δηλαδή έναν πάρα πολύ αναλυτικό χάρτη μέσα στον οποίο θα κινείται. Απαιτεί ένα σύστημα δορυφορικής προήγησης στο οποίο θα λέει στο αυτόματο όχημα πού ακριβώς βρίσκεσαι σε κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και απαιτεί την επιβολή πολύ αυστηρότερων κανόνων συνεργασίας με τα άλλα οχήματα. Απαιτεί δηλαδή μια δόμηση του εξωτερικού περιβάλλοντος για να μπορέσει να δουλέψει. Και πάλι δεν μπορεί να δουλέψει όταν το εξωτερικό περιβάλλον έχει μια, αν θέλετε, περίεργη ιδιαιτερότητα του τύπου κακές καιρικές συνθήκες. Αλλά τι δείχνει αυτή η πλευρά? Δείχνει ότι σε μεγάλο βαθμό η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση βασίζεται πάνω σε υποδομές οι οποίες κατακλείζουν ολόκληρο τον πλανήτη και τον αγκαλιάζουν. Δείχνει όμως ότι η ανθρώπινη συνείδηση, η ανθρώπινη ευελιξία είναι, αν θέλετε, όχι απλώς απαραίτητη, είναι ακόμα περισσότερο απαραίτητη από ότι ήταν το προηγούμενο διάστημα. Και εδώ μπορούμε να δούμε μια ιδιαίτερη πλευρά, την οποία ο θεμελιωτής του μαρξισμού την είχε εντοπίσει στην πραγματικότητα από τη σκοπιά της πολιτικής οικονομίας. Και τι έλεγε? Έλεγε ότι ακριβώς επειδή ο άνθρωπος είναι το μοναδικό αντικείμενο, το μοναδικό πράγμα που είναι τρικισμένο με τη συνείδηση, δηλαδή και μέσα από τη συνείδηση έβλεπε μια πλεύρια, μια ολοκληρωμένη αντανάκλαση πραγματικότητας, ο άνθρωπος είναι ο μοναδικός, το μοναδικό, αν θέλετε, υποκείμενο, όχι μόνο σκέψης, αλλά και μοναδικό υποκείμενο παραγωγής αξίας. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον να εξετάσουμε και αυτή τη σύνδεση
Και έχει ένα ενδιαφέρον και να την εξετάσουμε και από τη σκοπιά των αστών ιδεολόγων, οι οποίοι όταν μιλάνε για μια μηχανική νόηση, η οποία θα έρθει να υπερκεράσει τον άνθρωπο, σε τελευταία ανάλυση δεν λένε κάτι διαφορετικό από το να αντανακλούν την πάγια πεποίθηση που έχει η αστική τάξη, ότι η νεκρή εργασία, η νεκρή εργασία που είναι συμπυκνωμένη σε μηχανήματα, είτε αυτά λέγονται μέσα παραγωγής, είτε λέγονται ένας έξυπνος υπολογιστής, μπορεί να κερδίσει τη ζωντανή εργασία, είναι αν θέλετε μια αντανάκλαση με στρεβλό τρόπο της πολιτικής και οικονομικής μάχης κεφαλαίου εργασίας στο επίπεδο της ιδεολογίας. Μπορούμε όμως, για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι και πιο σαφείς, να επιμείνουμε ότι δίπλα στα αυτοματοποιημένα εργοστάσια ένας τεράστιος όγκος δραστηριοτήτων εμφανίζεται και ο οποίος απαιτείται για να μπορούν να λειτουργούν αυτά τα αυτοματοποιημένα εργοστάσια, και αυτά έχουν να κάνουν τόσο με το σχεδιασμό αυτών των ομάδων, όσο και με την τροφοδοσία, τη συντήρηση, τον καθαρισμό αυτών των αυτοματοποιημένων μονάδων. Και μπορούμε, αν θέλετε, να επικαλεστούμε το ιστορικό δεδομένο που τι λέει. Δείχνει ότι κάθε τέτοιο επίπεδο ανάπτυξης παραγωγικής διαδικασίας συνοδεύεται από φωνές που λένε ότι ήρθε το τέλος της εργασίας και από ακόμα και από πεδαριώδεις ίσως σκέψεις και δράσεις απέναντι στα μηχανήματα. Το σαμπό και το σαμποτάζ είναι το γνωστότερο παράδειγμα, αλλά κάθε φορά αυτός ο φόβος τεχνολογικής αρνητικής μονίμως διαψεύδεται. Ανοίγω μια παρένθεση γιατί θα επανέλθω σε αυτό στη συνέχεια, ότι αυτό το αντικειμενικό γεγονός δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια αύξηση τεχνολογικής ανεργίας. Μια αύξηση τεχνολογικής ανεργίας που σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το ότι οι ανάγκες που έχει η σύγχρονη κοινωνική παραγωγή από την εργατική δύναμη μπορεί να διαφοροποιούνται από αυτές που είχε 15-20 χρόνια νωρίτερα. Και αυτό σημαίνει ότι ένα κομμάτι του εργατικού δυναμικού μπορεί να βρεθεί για 10-20 χρόνια στην ανεργία. Αλλά έχει σημασία να κρατήσουμε ότι αυτό το δεδομένο, το οποίο το έχουμε παρατηρήσει και στο παρελθόν, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η εργατική τάξη εξαφανίζεται, ότι η εργατική τάξη δεν παράγει, ότι η εργατική τάξη δεν θα συνεχίσει να είναι παραγωγός της αξίας. Άλλωστε, θα έρθω σε αυτό επίσης στη συνέχεια, θα έχει ένα ενδιαφέρον να σκεφτούμε τι θα συνέβαινε εάν θα κατάφερε με κάποιο τρόπο η επιστήμη να αντικαταστήσει πλήρως τον άνθρωπο ως παραγωγό εμπορευματών. Θα έρθω όμως αυτό στη συνέχεια. Μπορούμε όλα να συνοψίσουμε και να μείνουμε στο ότι παρά το νέο επίπεδο αυτοματοποίησης που φέρνει η τέταρτη μηχανική επανάσταση, η εργατική τάξη συνεχίζει να είναι πολύτιμη και μάλιστα είναι πιο πολύτιμη από ποτέ. Η κυνηγή ταλέντων και η τεράστια προσπάθεια που γίνεται από τα διάφορα αστικά επιτελεία για να επιμορφώσουν την εργατική τάξη για να μπορούν να θέσουν σε κίνηση αυτά τα σύγχρονα μέσα παραγωγής δείχνει ότι το επίπεδο μιας πλήρους αυτόματης αυτοματοποίησης των μέσων παραγωγής ακόμα είναι πολύ μακρινό. Ο δεύτερος μύθος μιλάει για τις νέες ευκαιρίες. Η τέταρτη μηχανική επανάσταση αλλάζει άλλον τα δεδομένα, λέει ο μύθος. Μπορεί να μπουν στο παιχνίδι χώρες και περιοχές που δεν είχαν μπει νωρίτερα, προσπερνώντας ένα ή δύο επίπεδα στην ανάπτυξη της τεχνικής. Ή αν μιλήσουμε σε επίπεδο ατόμων, το νέο επίπεδο ανάπτυξης παραγωγικών δυνάμεων οδηγεί ειδικά σε μηχανικούς σε τεράστιες δυνατότητες να βγάλουν περισσότερα χρήματα ή να κάνουν μια πολύ επικερδή σταδιοδρομία για τα επόμενα 30-40 χρόνια. Ο καθένας μπορεί να γίνει ο νέος Steve Jobs, ακούμε πολύ συχνά αν είμαστε στον χώρο της πληροφορικής ή αν είμαστε στον χώρο της επιχειρηματικότητας, ότι ήρθε η έξυπνη βιομηχανία, δεν χρειάζεται πλέον να έχεις χιτήρια σιδήρου ή μεγάλα αποθέματα χάλιμα, ότι μπορείς με ένα έξυπνο 3D printing να τυπώσεις ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι και άρα μπορεί μια χώρα με ελάχιστες τεχνολογικές επενδύσεις να φτάσει να παράγει πολύ έξυπνα αντικείμενα και να ανταγωνιστεί τη Γερμανία, την Ιαπωνία ή τη ΣΥΠΑ και να είναι αρκετά έξυπνη. Και το ακούμε στην Ελλάδα με το ιδεολόγημα της νέας σύγχρονης ανάπτυξης που αποφασίζει στην καινοτομία, που λέει ότι η καινοτόμα ανάπτυξη θα αλλάξει τους όρους, φτάνουν ορισμένοι να μιλάνε για μια μετακαπιταλιστική ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία και όλοι μπορεί να είναι ευχαριστημένοι. Πρέπει να επιμείνουμε ότι και αυτός είναι ένας τεράστιος μύθος και στις δύο πλευρές του. Και αναφορικά με τις δυνατότητες που δίνεται σε χώρες και αναφορικά με τις δυνατότητες που δίνεται στο σύγχρονο μισθωτό προλεταριάτο της επιστημονικής και τεχνικής, αν θέλετε, σφαίρας, που σε μεγάλο βαθμό θα αναλάβει, έχει ήδη αναλάβει και θα αναλάβει να λειτουργήσει και να σχεδιάσει αυτά τα μέσα παραγωγής.
Πρώτα-πρώτα, όπως είπα στην αρχή, οι τεχνικοί όροι πάνω στους οποίους βασίζεται η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση δεν έχουν να κάνουν με αποκέντρωση, έχουν να κάνουν κυρίως περισσότερο με συγκέντρωση της παραγωγής σε αρκετά μεγάλες μονάδες για να έχουν νόημα τόσο μεγάλες κεφαλαιολογικές επενδύσεις που να μπορούν να αποσβεστούν το επόμενο διάστημα. Και το γεγονός ότι για να μπορέσουν να φτιάξουν αυτόματα αυτοκίνητα, ακόμα και οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες συνασπίζονται τελικά για να φτιαχτούν δύο ή τρία τέτοια αυτόματα αυτοκίνητα, δείχνει του λόγου του αληθές. Αν θέλετε, ακόμα και οι σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, όπως οι τριζιάστες εκτυπώσεις, βεβαίως μπορούν να λύσουν ορισμένα τεχνικά προβλήματα, αλλά πάλι, αν ρωτήσετε έναν οποιοδήποτε πρωτοετή ακόμα μηχανολόγο, θα σας εξηγήσει ότι δεν μπορείς με τριζιάστατη εκτύπωση να φτάσει στο όλη την ποιότητα των υλικών που χρειάζεται η σύγχρονη βιομηχανία, τις διάφορες ποιότητες σε χάλιδες και πάει λέγοντας. Αν πάμε στο επίπεδο του λογισμικού, παρά την επιμονή στη δυνατότητα που έχει κάποιος από τον υπολογιστή του γράφοντας έναν έξυπνο κώδικα να γίνει Steve Jobs, θα δούμε το σύγχρονο λογισμικό και οι σύγχρονες μονάδες παράγουν λογισμικό, όπως η Apple ή όπως η άλλη μεγάλη οίκη, μισθώνουν χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, γιατί το σύγχρονο λογισμικό στην πραγματικότητα είναι η παραγωγή του είναι μια βιομηχανική δραστηριότητα που απαιτεί χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες διαφορετικούς εργαζόμενους πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων. Και βεβαίως αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι μπορεί να εμφανιστεί και ένας νέος Zuckerberg, ο οποίος να έχει μια πολύ έξυπνη καινοτόμα ιδέα με την οποία θα βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε πως δίπλα σε κάθε επιτυχημένο Steve Jobs υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες που δεν τα κατάφεραν και να σκεφτούμε πως η μεγάλη μάζα παραγωγής σε οποιοδήποτε τομέα του λογισμικού συμπεριλαμβανομένου δεν γίνεται από τον πολύ επιτυχημένο Steve Jobs αλλά γίνεται από πολύ μεγάλους τέτοιους οίκους. Αν θέλετε, σε τελευταία ανάλυση, όπως είπαμε αρχικά, οι κοινωνικοί όροι πάνω στους οποίους πατάει και αυτό το νέο επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων δεν είναι όροι αποκέντρωσης, όροι διάχυσης, είναι όροι συγκέντρωσης, είναι όροι αύξηση των μεταφορών και δυνατότητα μεταφοράς από εκεί που παράγονται τα εμπορεύματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτή η παράμετρος εξηγεί το γιατί και νέες οικονομίες που μπαίνουν στην καπιταλιστική αγορά πιο ορμητικά τα τελευταία χρόνια, όπως η Νοτιοανατολική Ασία ή όπως. Και δεν αναφέρομαι σε αυτούς που μπήκαν ήδη από την αρχή, στη Σιγκαπούρη για παράδειγμα, αλλά σε νέες χώρες Νοτιοανατολικής Ασίας, οι οποίες καπιταλιστικοποιούνται πάρα πολύ γρήγορα, ανοίγουν τις αγορές τους, ή σε χώρες Αφρικής, αντί να δουν μια ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής, αυτό βλέπουν ένα πάρα πολύ γρήγορο κορεσμό της αγοράς του με εμπορεύματα που έρχονται απ' έξω, γιατί ο όγκος της παραγωγής, η παραγωγική ικανότητα που υπάρχει στα ήδη εγκαθιδρυμένα κέντρα της βιομηχανικής παραγωγής και η μεταφορική ικανότητα που υπάρχει προς αυτές τις χώρες είναι τόσο μεγάλη που καθιστά σχεδόν αδύνατη τη βιομηχανική παραγωγή ενός αυτοκινήτου στην Αφρική, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν, αν το δούμε από αυτή την άποψη, θα δούμε ότι και αυτό το νέο επίπεδο βιομηχανικής παραγωγής που περιγράφεται με τον όρο τέταρτη βιομηχανική επανάσταση φυσικά δίνει ορισμένες δυνατότητες για ανάπτυξη της βιομηχανίας, αυτό έλειπε να μην έδινε, αλλά δεν θα αλλάξει άρδιν τη δομή της βιομηχανικής παραγωγής και δεν θα αλλάξει άρδιν τη δομή της βιομηχανικής παραγωγής, πολύ απλά γιατί στο βάθος της η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση έρχεται να επαναδιαρθρώσει και ως ένα βαθμό να επανασχηματίσει, να επαναορίσει την ήδη εγκατεστημένη βιομηχανική παραγωγή. Αυτή η πλευρά μπορεί να εξηγήσει, αν θέλετε, και το λόγο για τον οποίο η μισθωτή διανόηση με τη μορφή των μηχανικών, τεχνικών, πληροφορικάριων, οι οποίοι σχεδιάζουν και παδρώνουν αυτά τα μηχανήματα, τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια δεν θα έχουν τις τόσο προσοδοφόρες δουλειές που είχαν τα προηγούμενα 10, 20 και κυρίως 30 χρόνια. Και ο λόγος, φίλοι και σύντροφοι, είναι η διάχυση της επιστημονικής και τεχνικής γνώσης. Ο ίδιος λόγος, η ανάπτυξη του καπιταλισμού και η επέκταση της καπιταλιστικής σχέσης, η επέκταση του κεφαλαίου, αν θέλετε, σε ολόκληρο τον κόσμο, τελικά συνοδεύει και επέκταση της τεχνικής γνώσης σε ολόκληρο τον κόσμο και αυτό με τη σειρά της οδηγεί σε μια άρση του μονοπωλίου που υπήρχε ανάπτυξη της τεχνικής γνώσης και των τεχνικών ειδικοτήτων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ μέχρι τη δεκαετία του 80. Αν το πούμε με πάρα πολύ απλά λόγια, οι μηχανικοί που βγαίνουν από την Ελλάδα το 2015 και 2020 και θα επανδρώσουν την τέταρτη μηχανική επανάσταση, θα δουν απέναντί τους
τους μηχανικούς που βγαίνουν από την Ινδία, τους μηχανικούς που βγαίνουν από την Κίνα, τους μηχανικούς που βγαίνουν από το Βιετνάμ και πάει λέγοντας. Και βεβαίως θα πει κάποιος, εμείς είμαστε καλύτεροι και είμαστε. Το επίπεδο των μηχανικών, ειδικά στην Ελλάδα, είναι πολύ αυξημένο και γενικότερα της επιστημονικής γνώσης. Όμως, φίλοι και σύντροφοι, πρέπει να κρατήσουμε το αντικειμενικό γεγονός του καπιταλισμού που τι λέει. Λέει ότι η IBM έχει αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, περισσότερους εργαζόμενους στην Ινδία από ό,τι έχει στην ΣΥΠΑ. Και έχει περισσότερους εργαζόμενους στην Ινδία, γιατί ο πληροφορικάριος στην Ινδία παίρνει 1.000 δολάρια το μήνα, που είναι ένας κολοσσιαίος μισθός για την Ινδία, αλλά είναι σχεδόν το 1 δέκατο ή το 1 δέκατο πέμπτο των 150.000 δολαρίων το χρόνο που παίρνει ένας αντίστοιχος πληροφορικάριος στη ΣΥΠΑ. Οπότε ακόμα και αν η παραγωγικότητα του είναι η μισή, που μπορεί να είναι η μισή, είναι τόσο μεγάλο το μισθολογικό χάσμα που η IBM προτιμάει να έχει πολλά ερευνητικά κέντρα και κέντρα ανάπτυξης του λογισμικού της στην Ινδία. Αν θέλετε, η ανάπτυξη του καπιταλισμού και το γεγονός ότι η εξαγωγή κεφαλαίου μεταφέρει την επιστημονική γνώση σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταφέρει και τη δυνατότητα ανάπτυξης επιστημονικής γνώσης και ανάπτυξης τεχνικού δυναμικού. Ή, αν το πάμε σε μια ευρύτερη έννοια, είναι αυταπάτη να περιμένει κανείς ότι η επιστημονική μισθωτή, το κομμάτι της εργατικής τάξης που τώρα το χαρακτηρίζουμε ως μισθωτή διανόηση, θα έχει μια διαφορετική πορεία από την υπόλοιπη εργατική τάξη, θα ακολουθήσει τις ίδιες νομοτέλειες που λένε ανταγωνισμός μεταξύ τμήματων της εργατικής τάξης, τις νομοτέλειες που λένε ανάγκη του καπιταλισμού για φθηνότερη εργατική δύναμη και σε αυτόν τον τομέα. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μεταναστεύει ένα κομμάτι του εργατικού δυναμικού από την Ελλάδα στη Γερμανία, μεταναστεύοντας ο Έλληνας μηχανικός, ο Έλληνας επιστήμονας στη Γερμανία, οδηγεί ή συντελεί σε μια πτώση του μισθού στη Γερμανία. Γιατί ο Έλληνας μηχανικός στη Γερμανία πηγαίνει και δουλεύει σε μια δουλειά που ένας αντίστοιχος Γερμανός μηχανικός θα ήθελε διπλάσιο ή τριπλάσιο μισθό. Αυτός είναι ο λόγος, αν θέλετε, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πέσανε οι μισθοί στον κλάδο των κατασκευών στην Ελλάδα δεκαετία 90, όταν ήρθανε Αλβανοί, που πάρα πολύ επιδέξει στον τομέα του στον κλάδο των κατασκευών. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο σήμερα το κεφάλαιο ρίχνει το μισθό στον επιστημονικό κλάδο, παίρνοντας επιστήμονες από την Ελλάδα και πηγαίνοντά τους στη Γερμανία. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο σε ολόκληρη την Ευρώπη θα πράξει το ίδιο πράγμα, εισάγοντας έμπειρο και εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό. Και σκεφτείτε τη συζήτηση που γινόταν όταν ήρθαν οι Σύριοι πρόσφυγες, που έλεγαν ότι πρέπει να κάνουμε με κάποιο τρόπο να εξετάσουμε ποιοι από αυτούς είναι αρκετά ικανοί για να μπορέσουν να ενταχθούν μέσα στις παραγωγικές δομές. Άρα, αν δούμε και αυτή την πλευρά, θα καταλάβουμε ότι βέβαια οι μισθωτοί του μέλλοντος ή ένα μεγάλο κομμάτι των μισθωτών του μέλλοντος θα απασχολούνται γύρω από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και σίγουρα οι μηχανικοί θα παίξουν ένα ρόλο. Είναι αυταπάτη όμως να περιμένει κανείς ότι η μηχανική του 2030-2040 στον τομέα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης θα έχουν οποιαδήποτε σχέση με το μηχανικό του 60 και του 70 ή με το πληροφορικάριο 30 χρόνια νωρίτερα, όταν αυτός ήταν ένα πολύ μικρό κομμάτι του εργατικού δυναμικού και είχε γνώσεις που δεν είχε σχεδόν κανένας άλλος. Αν θέλετε, η απάντηση του καπιταλισμού στην ανάγκη που έχει για ένα μεγάλο τέτοιο κομμάτι μισθωτής εργασίας ήταν η αύξηση σε μεγάλο βαθμό της εκπαίδευσης σε αυτόν τον κλάδο, η προσέλκυση σε μεγάλο βαθμό εργατικού δυναμικού σε αυτόν τον κλάδο, η όλη καμπάνια που γίνεται σε επίπεδο Αμερικής, πρώτα τώρα Ευρώπης και δειλά-δειλά και στην Ελλάδα για την προσέλκυση παιδιών, γυναικών, συνολικότερα στον περιβόητο τομέα STEM, ακριβώς έρχεται να απαντήσει σε αυτό το πρόβλημα. Το εργατικό δυναμικό του 2030-2040 θα είναι πιο εκπαιδευμένο και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσελκυστεί περισσότερος κόσμος. Έχει όμως σημασία να κρατήσουμε από αυτή τη σκοπιά το ότι οι νομοτέλειες που λένε, που πιέζουν και απαιτούν για τη φθηνή εργατική δύναμη και οι τρόποι με τους οποίους ο καπιταλισμός μπορεί να προχωρήσει σε φθηνή εργατική δύναμη είναι νομοτέλειες που θα εφαρμοστούν και στον κλάδο της μισθωτής διανόησης, στον κλάδο των μηχανικών, άσχετα αν τώρα δουλεύουν στις κατασκευές ή μετά από 15 χρόνια θα δουλεύουν περισσότερο στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ο τρίτος μύθος, ο μύθος κοινωνίας αυθονίας. Ακούσαμε και την ερώτηση στο ερωτηματολόγιο που έλεγε ότι σε μεγάλο βαθμό δίνεται η δυνατότητα να παραχθούν τα αντικείμενα που έχει ανάγκη που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι.
Και ακούμε πολύ συχνά ότι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση θα φέρει ένα νέο επίπεδο αυτονομίας μέσα από ένα επίπεδο αυτοματοποίησης, θα οδηγήσει σε πολλά φθηνά προϊόντα που θα καλύψουν τις ανάγκες όλων. Αυτό όμως που πρέπει να κρατήσουμε ως αντικειμενικό δεδομένο για να μπορέσουμε να δούμε αν συμβαίνει αυτό, είναι ότι στην καπιταλιστική κοινωνία τα μέσα παραγωγής δεν είναι αντικείμενα που έχουν πέσει από τον ουρανό, είναι κεφάλαιο. Και ως κεφάλαιο κάποιος τα έχει αγοράσει, κάποιος έχει επενδύσει σε αυτά. Και γι' αυτό αυτά που παράγονται από τα σύγχρονα μέσα παραγωγής δεν είναι γενικά και αόριστα προϊόντα, αλλά είναι εμπορεύματα. Και υπάρχει ανάγκη πώλησή τους και η πώλησή τους για να γίνει πρέπει να δώσει το ικανοποιητικό κέρδος. Ιδάλλως όλη αυτή η διαδικασία παραγωγής των εμπορευμάτων αυτών δεν έχει κανένα νόημα. Έτσι λοιπόν, ενώ υπάρχει πραγματικά δυνητικά μεγάλη δυνατότητα παραγωγής όλο ένα και μεγαλύτερου όγκου προϊόντων που μπορούν να καλύψουν δυνητικά τις λαϊκές ανάγκες, τα επίπεδα παραγωγής σε κάθε επίπεδο δεν καθορίζουν τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, αλλά καθορίζονται από το επίπεδο, από τις δυνατότητες απορρόφησης, όπως λένε οι οικονομολόγοι, από τις δυνατότητες που έχει η κοινωνία τελικά να αγοράσει αυτά τα εμπορεύματα. Και μπορούμε να δούμε τέτοια παραδείγματα, φίλοι και σύντροφοι. Να δούμε, αν θέλετε, σε ένα επίπεδο πιο υλικό, πιο απτό αντικειμένων, να δούμε πώς οι πατέντες σε φάρμακα καθυστερούν και εμποδίζουν το να λυθούν μια σειρά προβλήματα υγείας, ακριβώς γιατί οι μονοπωλιακοί όμιλοι που έχουν αγοράσει αυτές τις πατέντες δεν θέλουν να λύσουν το πρόβλημα υγείας, αλλά θέλουν να πουλήσουν το φάρμακο με ικανοποιητικό κέρδος. Ή, αν θέλετε, να δούμε πώς το επίπεδο λογισμικού, ένα αντικείμενο, ας το πούμε έτσι, και την οικονομία της συζήτησης, όπως το software, η πραγματική αξία του οποίου είναι μηδέν και ο καθένας που μπορεί να το αντιγράψει κατανοεί γιατί η πραγματική αξία του οποίου είναι μηδέν, βρίσκεται να πωλείται σε επίπεδα 200, 300, 500, μια είναι πολύ εξειδικευμένο software δεκάδων χιλιάδων ευρώ, πολύ απλά γιατί η καπιταλιστική επιχείρηση που το έχει παράξει πρέπει να βγάλει κέρδος. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο μύθος της τεράστιας παραγωγής που θα φέρει την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι τελικά ένας ακόμα από τους πολλούς μύθους που τη συνοδεύουν. Ένας τέταρτος μύθος είναι, αν θέλετε, λίγο πιο πονηρός και λέει, σχετίζεται με αυτό που έλεγα στην αρχή για το μέλλον του, το μέλλον στα δημιουργικά επαγγέλματα, και λέει ότι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση σκοτώνει τη βιομηχανία. Λέει ότι πεθαίνει η βιομηχανική παραγωγή, ότι το μέλλον βρίσκεται στο design, ότι η Apple δεν παράγει iPhone, αλλά παράγει το design του iPhone. Πρέπει και εδώ, φίλοι και σύντροφοι, να δούμε την πραγματικότητα όπως είναι και να δούμε ότι πρώτα και κύρια ο τεράστιος όγκος παραγωγικής διαδικασίας σήμερα δεν έχει να κάνει με iPhone, αλλά έχει να κάνει με τρόφιμα, με αγροτικά εφόδια, με χημικά, με μέταλλα, με βιομηχανική παραγωγή, έχει να κάνει με υλικά αντικείμενα και σε αυτά βεβαίως το design παίζει ένα σημαντικό καθοριστικό, έως καθοριστικό ρόλο, αλλά πρωταρχικό και κύριο ρόλο παίζει η βιομηχανική παραγωγή, παίζει η παραγωγή τους και παίζουν οι νομοτέλειες στην παραγωγή τους. Πρέπει επίσης να σκεφτούμε τι σημαίνει design. Να σκεφτούμε ότι το design έχει πολύ μεγάλα κέρδη και τα κέρδη του design σχετίζονται με ένα συνολικότερο ζήτημα που έχει να απαντήσει ο καπιταλισμός και γίνεται ακόμα εντονότερο από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και αυτό έχει να κάνει με την περιβόητη προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Και αυτό το βλέπουμε από το design της Apple μέχρι την πνευματική ιδιοκτησία του software. Ποιο είναι το πρόβλημα που έχει να λύσει? Το πρόβλημα που έχει να λύσει είναι ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτών των προϊόντων του ανθρώπινου πνεύματος είναι τελικά συλλογικά προϊόντα του ανθρώπινου πνεύματος. Αν σκεφτούμε το minimal design της Apple, δεν είναι κάτι το οποίο το σκέφτηκε η ίδια η Apple, αλλά είναι το επιστέγασμα μια τεράστια αισθητική, αν θέλετε, διαδικασίας ανάπτυξης, η οποία οδήγησε σαν το minimal design. Σε μεγάλο βαθμό, ή αν πάρουμε ένα σύγχρονο σύστημα λογισμικού, θα δούμε ότι αυτό δεν το φτιάξανε οι πέντε τύποι που ακόμα σκέφτηκαν και τον έξυπνο αλγόριθμο, αλλά ένας κυκαιώνας από χιλιάδες διαφορετικούς ανθρώπους, χιλιάδες εργαζόμενους, οι οποίοι μετράνε και γενιές πίσω, οι οποίοι ο καθένας από τους οποίους έχει βάλει τον λιθαρά του σε μια πολύ μεγάλη τέτοια πορεία ανάπτυξης. Θα δούμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας αμοιβός κοινωνικός χαρακτήρας σε αυτό που λέμε software, σε αυτό που λέμε design, σε αυτό που λέμε ευρύτερα πνευματική ιδιοκτησία. Ο καπιταλισμός όμως προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει το οτιδήποτε.
Και αυτό που έχει βρει για να μπορέσει να κεφαλοποιήσει κάτι που έχει πραγματικό ριακό κόστος 0, όπως η αντιγραφή ενός λογισμικού ή η αντιγραφή ενός έξυπνου design, είναι τα απεριβόητα πνευματικά δικαιώματα, είναι δηλαδή ένας νομικός τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να εισάγει στην ουσία με τεχνικούς πολιτικούς όρους καταστολής, όρους κράτους, να επιβάλλει λοιπόν μέσα στην κοινωνική παραγωγή στους εργαζόμενους ή στα λαϊκά στρώματα στην κοινωνία να αγοράσει αυτό το συγκεκριμένο design, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν έχει πραγματικό κόστος όταν πάει να πουληθεί και παρά το γεγονός ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς ολόκληρης της κοινωνίας. Τι δείχνει λοιπόν αυτή η πλευρά? Δείχνει πάλι από μια άλλη οπτική την αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στην κοινωνική παραγωγή και στην ιδιοποίηση του αποτελέσματός από τον καπιταλισμό. Όμως, φίλοι και σύντροφοι, ίσως ο μεγαλύτερος μύθος που περιβάλλει την τέταρτη μηχανική επανάσταση είναι ότι έρχεται να λύσει το πρόβλημα του καπιταλισμού. Γιατί όποιος στοιχειοδός παρατηρεί τον καπιταλισμό εντοπίζει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα κερδοφορίας, εντοπίζει το πρόβλημα της υπερισόρευσης του κεφαλαίου, εντοπίζει ότι ο καπιταλισμός έχει στομώσει, εντοπίζει ήδη μια κρίση, μεγάλη κρίση του 2008-2009, εντοπίζει, αν θέλετε, όποιος είναι πιο προσεκτικός παρατηρητής, τις πολύ μεγάλες ομοιότητες που έχει η αστική διαχείριση το πώς απάντησε στην κρίση του 8-9 με την απάντηση αστικής διαχείρισης στη μεγάλη κρίση του 29-32, δηλαδή μία έντονα επεκτατική πολιτική, είτε λεγόταν ναζισμός στη Γερμανία, είτε λεγόταν Keynes και New Deal στη ΣΥΠΑ, μία πολιτική η οποία είχε αποτέλεσμα για 6-7 χρόνια, αλλά όμως που όπως έχει κάθε μορφή διαχείρισης του καπιταλισμού οδήγησε σε μία νέα κρίση το 37-38 και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αν λοιπόν παρακολουθήσει κανείς στενά την παγκόσμια οικονομία, θα δει ότι υπάρχουν πολλά καμπανάκια κινδύνου, θα δει ότι ιστορικά μιλώντας η νέα κρίση βρίσκεται πρώτο πυλόν, μια κρίση που κατά την εκτίμηση όχι μόνο τη δική μας αλλά και αστικών επιτελείων αυτή τη φορά δεν θα αγκαλιάσει μόνο τη ΣΥΠΑ και την Ευρώπη, αλλά ως ένα βαθμό και την Κίνα που έχει τέτοια χαρακτηριστικά στην οικονομία της. Και ως μια τέτοια κρίση που θα πιάσει όλα πλέον τα βιομηχανικά κέντρα στον κόσμο, θα είναι πολύ βαθύτερη και πολύ πιο δύσκολο να διαχειριστεί. Απέναντι λοιπόν σε αυτή, ορισμένοι έρχονται και προτάσουν ως λύση την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ένα τομέα στον οποίο πρόκειται να επενδυθούν υπεροσυνδεδεμένα κεφάλαια και να οδηγήσει σε κερδοφορία σε επιχειρήσεις. Στην πραγματικότητα, φίλοι και σύντροφοι, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση κάνει ακριβώς το ανάποδο. Και μπορούμε να δούμε δύο πλευρές. Η πρώτη πλευρά είναι ίσως πιο κλασική. Όποιος έχει παρατηρήσει, έχει εξετάσει λίγο την πολιτική οικονομία ήδη από τον καιρό του Μάρξ, θα δει ότι την αντίφαση αυτή που έχει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση μέσα της, στα σπλάχνα της, την είχε εντοπίσει ο Μάρξ που ήταν δύο αιώνες μπροστά στη σκέψη του ήδη από τότε. Και ποια είναι η αντίφαση? Είναι ότι η πολύ μεγάλη αύξηση παραγωγικότητας εργασίας που φέρνει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ενώ η εφαρμογή αυτών των νέων, αν θέλετε, τεχνικών δραστηριοτήτων σε παραγωγικές διαδικασίες, αλλά που για την οικονομία της συζήτησης το λέμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αρχικά λοιπόν φέρνει μια πολύ μεγάλη αύξηση εργοφορίας και τη φέρνει γιατί αυτός που εισάγει αυτές τις νέες τεχνικές είναι πολύ ανταγωνιστικότερος από τον διπλανό που δεν την εισάγει. Αλλά στην πορεία αυτή η διαδικασία οδηγεί σε μία μείωση της ανθρώπινης εργασίας που μπαίνει μέσα στην παραγωγική διαδικασία και αυτή η μείωση της ανθρώπινης εργασίας που μπαίνει μέσα στην παραγωγική διαδικασία οδηγεί τελικά το συνολικό ποσοστό κέρδους στην κοινωνία όχι να ανεβαίνει αλλά να πέφτει. Αν το σκεφτούμε με όρους, με λίγο ευρύτερους όρους, σκεφτείτε ότι την κατάσταση όπου με κάποιο μαγικό τρόπο λύνεται το πρόβλημα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και φτιάχνουμε μηχανήματα τα οποία παράγουν από μόνα τους. Και όταν λέμε μηχανήματα που παράγουν από μόνα τους, εννοούμε πραγματικά να παράγουν από μόνα τους. Όχι παράγουν από μόνα τους στον βαθμό που κάποιος τα συντηρεί, κάποιος τα τροφοδοτεί, κάποιος τα σχεδιάζει, αλλά να σκεφτούμε ένα μηχάνημα που με ένα μαγικό τρόπο είναι αυτοσυντηρούμενο, παράγει μόνο του και χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση. Ποιο θα ήταν το οικονομικό περιεχόμενο του παραγόμενου προϊόντος με αυτό το μηχάνημα? Όσο και να στείλει κανείς το μυαλό του,
θα δει ότι το οικονομικό περιεχόμενο αυτού του μηχανήματος θα ήταν μηδέν. Δεν θα είχε οικονομικό περιεχόμενο. Και το παράδειγμα του λογισμικού, όταν αυτό έφτασε στο σημείο να μπορεί να αναπαράγεται χωρίς να υπάρχουν τεχνητοί περιορισμοί τύπου υπηρεσιών που εξετάζουν ποιος το έχει παράγει και έρχονται και τον κατακεραυνώνουν, αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Αποδεικνύει ότι το πραγματικό κόστος που έχει το software, αφού φτιαχτεί το πρωτότυπο του, είναι μηδενικό. Στην εποχή μου, που δεν υπήρχε το διαδίκτυο ή ακόμα δεν υπήρχε τέλος πάντων μαζική χρήση του διαδικτύου, που μπορούσαμε να πάμε να αγοράσουμε ένα video game από το κατάστημα που έλεγε σπασμένα video game, που μας το πούλαγε με βάση πόσες δισκέτες ήταν το παιχνίδι. Σήμερα ο καθένας που μπαίνει σε ένα site του Pirate Bay, και βεβαίως είναι πολύ εύκολο να μπούμε στο Pirate Bay παρά την απαράδεκτη κατά τα άλλα προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να φημώσει και το διαδίκτυο με την περιβόητη αυτή επιτροπή του προηγούμενου διάστημα, καταλαβαίνω ότι μπορεί να κατεβάσει το παιχνίδι στον υπολογιστή του ή το λογισμικό στον υπολογιστή του με μηδενικό κόστος. Αν λοιπόν αναπαράγουμε αυτή τη λογική στη λογική ενός μηχανήματος που παράγει, θα δούμε ότι το οικονομικό του αποτέλεσμα δεν είναι μηδενικό. Θα δούμε δηλαδή τι. Θα δούμε ότι αν ο καπιταλισμός καταφέρει να λύσει το πρόβλημα και να φτιάξει μηχανήματα τα οποία παράγουν από μόνα τους, το τεράστιο πρόβλημα που θα έχει να απαντήσει είναι ότι αυτό που θα παράγει δεν θα έχει αξία. Είτε το δούμε από τη σκοπιά της πολιτικής οικονομίας, της στενής πολιτικής οικονομίας, είτε το δούμε με έναν λίγο πιο χυδαίο τρόπο πολιτικής οικονομίας, αλλά μπορεί να φωτίσει το ουσιαστικό πρόβλημα. Ποιος αγοράζει αυτή τη σύνθετη παραγωγή που θα έχει η αυτοματοποιημένη σε απόλυτο βαθμό παραγωγική διαδικασία? Το πρόβλημα, αν θέλετε, που ήρθε να λύσει, που το τοποθέτησε ο Μάρκ με μια απλησία στη συμπίκνωση, δείχνοντας πόσο μεγαλοθεία ήταν ότι αυτή η διαδικασία πλέον έρχεται και φωτίζει την κινούμενη αντίφαση που έχει το κεφάλαιο. Και ποια είναι η κινούμενη αντίφαση που έχει το κεφάλαιο? Ότι από τη μία θέλει να ελαχιστοποιήσει όσο μπορεί το χρόνο εργασίας μέσα σε μια παραγωγική διαδικασία, από την άλλη όμως δεν μπορεί με κανέναν άλλο τρόπο να μετρήσει την αξία του παραγόμενου αποτελέσματος παραγωγικής διαδικασίας από το χρόνο εργασίας. Το πρόβλημα λοιπόν που έχει να λύσει ο καπιταλισμός είναι ότι η ολοένα και αυξανόμενη αυτοματοποίηση δεν οδηγεί και δεν μπορεί να οδηγήσει σε μια γενικευμένη μείωση του χρόνου εργασίας, που είναι, αν θέλετε, το ιστορικό αναγκαίο και το ιστορικό απαιτούμενο της εποχής, αλλά αντίθετα οδηγεί σε μια ολοένα και αυξανόμενη εκμετάλλευση εκείνου του κομματιού της εργατικής τάξης που εμπλέκεται μέσα στη λειτουργία των σύγχρονων μέσων παραγωγής, σε μια μεγαλύτερη ενεργία του κομματιού που δεν εμπλέκεται, αλλά πάνω απ' όλα σε μια δυναμία του να δοθεί πραγματική λύση στο πρόβλημα της κερδοφορίας. Η τέταρτη λοιπόν βιομηχανική επανάσταση όχι απλά δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα, αλλά πρόκειται να το επιτείνει το πρόβλημα. Η δεύτερη πλευρά, που είναι, αν θέλετε, ακόμα και μπερδεμένη, είναι ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η περιβόητη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, σε αντίθεση με μεγάλες τεχνικές αλλαγές που γίνανε τη δεκαετία του 50 μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή που γίνανε στις αρχές του 20ου αιώνα με την καθιέρωση ατμομηχανής και των μεγάλων εργοστασίων, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση προσθέτει πολύ λιγότερη νέα αξία από ό,τι προσθέτησαν αυτές οι προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις και σε πολύ μεγάλο βαθμό έρχεται να αναδιανύμει ήδη παραγόμενα κέρδη. Και για να γίνει κατανοητό αυτό, μπορούμε να σκεφτούμε το Amazon. Η Amazon είναι ίσως, νομίζω είναι η πιο, ακόμα είναι τώρα η εταιρεία με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, η Saudi Aramco δεν έχει μπει στο χρηματιστήριο που υποτίθεται θα την ξεπεράσει. Η Amazon είναι η εταιρεία με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση. Ωστόσο, το πραγματικά καινούριο που έφερε σε επίπεδο αξίας η Amazon, αν εξαιρέσει κανείς μια σημαντική αλλά όχι τόσο μεγάλη αύξηση παραγωγικότητας στο πόσο γρήγορα μεταφέρονται τα εμπορεύματα από τη μία αποθήκη στον τελικό καταναλωτή, η καινούρια αξία που έχει φέρει μέσα στο κύκλωμα παραγωγής και πώλησης των εμπορευμάτων η Amazon είναι μικρή. Και αυτό που έχει φέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό η Amazon ήταν απλά και μόνο μια αναδιανομή της πίτας από όλα τα παραδοσιακά εμπορικά κανάλια προς την Amazon. Αν σκεφτούμε το παράδειγμα της Cruise στην Ελλάδα, που είναι η πιο πετυχημένη εταιρεία πληροφορικής, υποτίθεται. Πληροφορικής, υποτίθεται. Είναι η πιο πετυχημένη, δεν είναι τόσο πληροφορικής. Τι ήρθε και έκανε? Έχει αγκαλιάσει σχεδόν ολόκληρο το δίκτυο του λιανικού εμπορίου,
έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κερδοφορίας που είχε το δίκτυο του λιανικού εμπορίου και το έχει ενώσει και το έχει συγκεντρώσει ως Κρούτζ. Αν πάρουμε την eFood, σε ένα ελληνικό παράδειγμα, αν πάρουμε την Airbnb, όποια τέτοια εταιρεία και αν πάρουμε την Amazon, η οποία, την Google, η οποία με τη σειρά της τι έκανε, με ένα πολύ μικρό κομμάτι εργατικού δυναμικού και κεφαλοχικής αρχικής δαπάνης με τη μορφή μηχανημάτων, ήρθε και συγκέντρωσε όλη την πληροφορία του πλανήτη και το περιβόητο μοτό της Google και φυσικά κερδίζει πάνω σε αυτή τη συγκεντρωμένη πληροφορία του πλανήτη. Αλλά πρέπει να δούμε από αυτή την άποψη ότι η περιβόητη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση σε πολύ μεγάλο βαθμό έρχεται να αναδιανύμει κέρδη που ήδη παράγονται από την παραγωγική διαδικασία. Και αυτός, αν θέλετε, είναι ο λόγος και τη σφοδρότητα της αντίθεσης που υπάρχει ανάμεσα σε παραδοσιακούς βιομηχανικούς κλάδους της οικονομίας και σε κλάδους της νέας οικονομίας με τη μορφή τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Και να σκεφτούμε την αντίθεση ανάμεσα στη Walmart και στην Amazon για το ποιος θα καρποθεί τη μερίδα του λέοντος από το λιανικό εμπόριο, ή να σκεφτούμε τη μεγάλη γεωπολιτική αντίθεση μέσα στη ΣΥΠΑ, που εκφράστηκε πολιτικά με την αντίθεση Clinton-Trump, αλλά που σε μεγάλο βαθμό εξέφραζε από τη μία τους παραδοσιακούς κλάδους παραγωγής, βιομηχανία σιδήρου, χάλιβα, σιδηροδρομικές μεταφορές και πάει λέγοντας, και από την άλλη τους νέους κλάδους, όπως η κλάδη του Hollywood, η κλάδη των νέων τεχνολογίων, μία διαβάλλη για το πώς θα κατανεμηθεί η ήδη παραγμένη αξία και υπεραξία, με τους καινούριους να λένε ότι εμείς φέρνουμε το καινούριο και άρα δικαιούμαστε τη μερίδα του λέγοντος, τους παλιούς να λένε ότι εμείς έχουμε επενδύσει εδώ και 200 χρόνια πάνω σε την παραγωγική διαδικασία και δεν θα το εισπράξεις εσείς. Αλλά έχει σημασία να κρατήσουμε το ότι η αντίθεση αυτή εκφράζει σε μεγάλο βαθμό το ότι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση σε αντιδιαστολή, αν θέλετε, με τις αεροπορικές μεταφορές που ήθελαν να προσθέσουν, με τις σιδηροδρομικές μεταφορές που ήθελαν να προσθέσουν και πάει λέγοντας, προσθέτει κάτι πολύ λιγότερο. Γιατί είναι τόσο προσοδοφόρες οι επιχειρήσεις της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης της νέας τεχνολογίας? Είναι τόσο προσοδοφόρες γιατί αυτός που πρόλαβε, η Google για παράδειγμα, που βεβαίως κανείς δεν λέει ότι δεν είχε μια σημαντικές τεχνικές ανακαλύψεις, αλλά όποιος παρακολουθεί στενά το ζήτημα της πληροφορικής, ξέρει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η Google που βασίστηκε πάνω σε ένα έξυπνο indexing, βασίστηκε πάνω σε τεχνικές FFT και πώς αυτές μπορούν να κάνουν γρήγορη κατηγοριοποίηση. Η Q-Sort για παράδειγμα και η δυνατότητα να κάνει ταξινόμηση σε μια βάση δεδομένων 3 εκατομμυρίων αντικειμένων ήταν πολύ σημαντικότερη ως τεχνική ανακάλυψη από αυτά που έφερε η Google. Πώς τα κατάφερε και κέρδισε η Google στην πορεία αυτή? Ήταν η πρώτη που μπήκε μέσα στο παιχνίδι. Στηρίχθηκε πάρα πολύ χοντρά τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες σε μεγάλο βαθμό ώστε να λύσει προβλήματα που τους ανέθεσε οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και είχε μια αρχική, αν θέλετε, πρημοδότηση με τη μορφή κεφαλαίου και τελικά κέρδισε τον ανταγωνισμό. Αλλά η ουσία είναι ότι μια πολύ μικρή επιχείρηση μερικών χιλιάδων εργαζόμενων έφτασε να κεφαλοποιεί λόγω της δικτύωσης και των πληροφοριακών συστημάτων η υπεραξία που παράγεται σε ολόκληρο τον πλανήτη από ολόκληρο το κύκλωμα που λέγεται παραγωγή ειδήσεων, νέων, δεδομένων και πάει λέγοντας. Έχει όμως σημασία να κρατήσουμε ότι είναι τεράστιος μύθος, φίλοι και σύντροφοι, ότι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση έρχεται να λύσει το πρόβλημα του καπιταλισμού. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση στην πραγματικότητα έρχεται να επιτείνει το πρόβλημα του καπιταλισμού και αυτό είναι μία από τις πλευρές που εξηγούν και την σφοδρή γεωπολιτική αντιπαράθεση γύρω από πλευρές της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Αντιπαράθεση που έχει να κάνει με το ποιος έχει το προβάδισμα στις στρατιωτικές τεχνολογίες που συνδέονται με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αλλά αντιπαράθεση που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό και με το ποιος θα ελέγξει την οικονομική υπεραξία που μπορεί να παράξει η συγκέντρωση παραγωγής μέσα από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία όμως για να δούμε και τη θετική πλευρά αυτήν όλη εξίσωση είναι να δούμε ότι τελικά η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι μια ακόμα πλευρά σφοδρότατης όξυνσης των εσωτερικών αντιθέσεων που έχει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Να δούμε ότι σε τελευταία ανάλυση τι έρχεται να λύσει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση για το κεφάλαιο. Έρχεται να ολοκληρώσει την παραγωγική διαδικασία σε ένα πολύ μεγαλύτερο βαθμό, σε ένα βαθμό που πλέον καλύπτει ολόκληρο τον πλανήτη και έρχεται να δείξει ότι μια σειρά από πλευρές της οικονομικής διαδικασίας που μέχρι πρώτην τα έλυνε η αγορά λύνονται πλέον χωρίς αγορά μέσα από δομές της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης όπως τα πληροφοριακά δίκτυα.
Και τι δείχνει με αυτή την έννοια, από αυτό το πρίσμα, δείχνει τον ουσιαστικά κοινωνικό χαρακτήρα, αυτό που έλεγα από την αρχή, που έχει η σύγχρονη κοινωνική παραγωγή, ένας κοινωνικός χαρακτήρας που σήμερα πλέον αναδεικνύεται και σε επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων με ένα πάρα πολύ έμεσο και καθοριστικό τρόπο. Από την άλλη, η τέταρτη μηχανική επανάσταση γίνεται σήμερα σε συνθήκες κυριαρχίας του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, σε συνθήκες όπου η ανάπτυξη και οι επενδύσεις στα νέα μέσα παραγωγής γίνεται με γνώμονα την κερδοφορία. Με γνώμονα το πώς τα μέσα παραγωγής θα φέρουν όλο ένα και μεγαλύτερο κέρδος, και γι' αυτό αυτή, αν θέλετε, η πλευρά είναι αυτή που οδηγεί στην εσωτερική αντίφαση του κεφαλαίου να μην μπορεί να αξιοποιήσει τα μέσα παραγωγής στην ολότητά τους. Αντίθετα, η ανάπτυξή τους και η επέλαση της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης να επιταχύνει τη νέα κρίση του καπιταλισμού που θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αντίθετα δηλαδή από όσα προσπαθούν να μας πείσουν, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση δεν φωτίζει μια νέα μετακαπιταλιστική εποχή ή μια νέα εποχή στην οποία ορμητικά ο καπιταλισμός φέρνει τη σύγχρονη κοινωνία. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση φωτίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και φωτογραφίζει τα ιστορικά όρια που έχει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Φωτογραφίζει τελικά πώς οι καπιταλιστικές σχέσεις, πώς οι σχέσεις που βασίζονται πάνω στην καπιταλιστική κυριαρχία, πάνω στην καπιταλιστική ιδιοποίηση, πάνω στην ιδιοκτησία που έχει κάθε ένα κομμάτι αυτής της τελικά ενιαίας σε επίπεδο πλανήτη πια παραγωγικής διαδικασίας, ιδιοκτησία που ξεχωριστά κεφάλαια από το καθένα τσακώνονται τα υπόλοιπα για το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος, όχι απλά δεν πάει μπροστά την παραγωγική διαδικασία, την πάει πίσω. Σε αντίθεση, το πραγματικά νέο είναι οι νέες σχέσεις παραγωγής οι οποίες θα έρθουν να φωτογραφίσουν την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Και αυτές οι νέες σχέσεις παραγωγής δεν είναι άλλες από τις σχέσεις παραγωγής του επιστημονικά κεντρικού σχεδιασμού, τις σχέσεις παραγωγής που πατάνε πάνω σε μια κοινωνία που τα μέσα παραγωγής έχουν γίνει κοινωνική ιδιοκτησία και που πλέον δεν θα ανήκουν και θα καθορίζονται, θα διευθύνονται από ξεχωριστούς καπιταλιστές, ο καθένας με βάση την κερδοφορία του, αλλά που θα ανήκουν και θα διευθύνονται από το σύνολο της κοινωνίας με έναν επιστημονικά κεντρικά σχεδιασμένο τρόπο. Φωτογραφίζουν, αν θέλετε, η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων πως η ανάπτυξη των μέσων παραγωγής φωνάζει για την ιστορική αναγκαιότητα των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής, τις νέες σχέσεις παραγωγής με τις οποίες αυτά τα νέα μέσα παραγωγής μπορούν πραγματικά να λύσουν μια σειρά από προβλήματα των εργαζόμενων. Γιατί σκεφτείτε ότι πρώτα και κύριε αυτό που θα λύσει, που μπορεί να λύσει κάτω από ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης όλη αυτή η τεράστια τεχνική ικανότητα, είναι μια δραστική μείωση του χρόνου εργασίας. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία, φίλοι και συντροφοί, να επιμείνουμε πάνω σε αυτό. Και να επιμείνουμε πάνω σε αυτό αναδεικνύοντας την τεράστια σημασία που έχει για τον άνθρωπο ο ελεύθερος χρόνος, να φωτίσουμε, αν θέλετε, ότι το ουσιαστικό για τον άνθρωπο δεν είναι να υπάρχει για να δουλεύει, αλλά είναι να δουλεύει όσο λιγότερο γίνεται για να ζει καλύτερα. Και τα νέα μέσα παραγωγής, ειδικά να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο, μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ανάπτυξης ανθρωπότητας και της τεχνικής της βάσης, όπου πραγματικά οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να δουλεύουν σε παγκόσμιο επίπεδο 2 ή 3 ώρες την ημέρα ή ελάχιστες ημέρες την εβδομάδα και παρόλα αυτά να απολαμβάνουν ένα επίπεδο παραγωγής ουσιαστικά μεγαλύτερο από αυτό που απολαμβάνουν σήμερα. Και όποιος είναι μηχανικός, όποιος σκέφτεται με τέτοιους όρους, το καταλαβαίνει. Βλέπει ότι οι νέες παραγωγικές δυνάμεις μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας. Και όταν προσπαθεί να καταλάβει γιατί δεν το κάνουν, πρέπει να καταλάβει και να του εξηγήσουμε, αν θέλετε, αν δεν το καταλαβαίνει από μόνος του, ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι οι σχέσεις παραγωγής, είναι η καπιταλιστική κυριαρχία, είναι η ιδιοκτησία του κεφαλαίου. Να σκεφτούμε ότι οι σοσιαλιστικές σχέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μια δραστική αύξηση της υλικής αυθονίας σε ποιότητα και σε ποσότητα αγαθών. Να σκεφτούμε πώς η νέα διασύνδεση των παραγωγικών μονάδων και συνολικότερα της κοινωνίας μεταξύ τους, όταν γίνει με ριζικά διαφορετικές κοινωνικές σχέσεις, δεν θα οδηγήσει, αν θέλετε, στην απομόνωση που οδηγεί σήμερα. Δεν θα οδηγεί σε μια απομόνωση από τον εργασιακό χώρο μέχρι τον κοινωνικό χώρο, όπου οι άνθρωποι συναρθρώνονται μεταξύ τους μόνο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αντίθετα μπορεί να οδηγήσει στο ανάποδο, σε μεγαλύτερο ελεύθερο χρόνο, μεγαλύτερες δυνατότητες συνεννόησης
μεταξύ των ανθρώπων, δυνατότητες πραγματικού ελέγχου και άσκησης εξουσίας από όλους τους εργαζόμενους. Γιατί σκεφτείτε αν τα προβλήματα που είχαν να λύσουν οι Μπολσεβίκοι το 1920 με τα εκείνα τα μέσα ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων κατάφεραν να λύσουν, σκεφτείτε πόσο πιο εύκολα και πόσο πιο επιτυχημένα προβλήματα διεύθυνσης παραγωγής, κατανόηση του τι χρειάζονται οι εργαζόμενοι, του ποια πρέπει να είναι η παραγωγή την επόμενη μέρα, μπορούν να λυθούν σήμερα όταν έχουμε τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο και το smartphone. Έτσι λοιπόν, φίλοι και σύντροφοι, όλοι εμείς που έχουμε ενταχθεί στο επαναστατικό κίνημα, όλοι εμείς που θέλουμε να δούμε καλύτερες μέρες για την ανθρωπότητα για το επόμενο διάστημα, δεν έχουμε καμία απολύτως φοβία για τις νέες παραγωγικές δυνάμεις οι οποίες αναπτύσσονται και θα αναπτυχθούν ακόμα πιο ορμητικά την επόμενη περίοδο. Γιατί τη δυνατότητα κατάργησης της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και την πραγματικότητα αυτής της κατάργησης την είδαμε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα που την έκαναν πράξη Μπολσεβίκοι. Σήμερα τα νέα μέσα παραγωγής που έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσουν πιο ορμητικά φωτίζουν και φωνάζουν ότι πλέον η υλική παραγωγή είναι όριμη, είναι υπερόριμη. Η υλική παραγωγή είναι όριμη για να σταματήσει να υπάρχει η καπιταλιστική χειραρχία, να σταματήσει να υπάρχει η καπιταλιστική αγορά και να αντικατασταθούν όλες αυτές οι πλευρές από το ριζικά νέο, το επιστημονικά κεντρικό σχεδιασμό της κοινωνικοποιημένης παραγωγής και της εργατικής εξουσίας. Και για να απαντήσουμε, αν θέλετε, στους αστούς ιδεολόγους οι οποίοι φαντάζονται ένα μέλλον χωρίς τους εργαζόμενους, έλεγε πριν από 20 χρόνια σε ένα πρωτοσέλιδο του το Wired ότι το μέλλον δεν μας χρειάζεται. Και αυτό το οποίο φοβόταν ήδη από τότε ο αστός αναλυτής, ο οποίος όμως από τη θέση του τελικά, άσχετα να το καταλάβει ο ίδιος μέσα στην παραγωγική διαδικασία, ήταν ιδεολογικά εκταγμένο στο κεφάλαιο, έβλεπε μια κοινωνία στην οποία τα μέσα παραγωγής γίνονται πλέον τόσο αυτόματα που υποτάσσουν και εξοβελίζουν τον άνθρωπο. Σκεφτόταν λοιπόν ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται και κερδίζει τον άνθρωπο και τον πετάει απ' έξω. Και αυτό, αν θέλετε, είναι μια πλευρά την οποία πάρα πολλοί αναλυτές αρχίζουν και την φωτίζουν σαν ουσιαστική πλευρά. Πώς μια σειρά από ρομπότ, αυτόματα, μηχανές της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης τελικά θα αμέσως θα αυτονομηθούν και θα απειλήσουν ακόμα και τον ίδιο τον άνθρωπο. Και η τοποθέτηση του Στίβεν Χόκινγκ ήταν αποκαλυπτική για το θέμα. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα που έχουμε να λύσουμε, φίλοι και σύντροφοι, εμείς σήμερα δεν είναι αυτό. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι να λύσουμε, το πρόβλημα μιας ευφυούς μηχανής η οποία θα έρθει να κερδίσει τον άνθρωπο. Αν και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρουσες φιλοσοφικές, ιδεολογικές και επιστημονικές πλευρές που θα πρέπει κανείς να συζητήσει. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα που μπαίνει μπροστά μας για τα επόμενα 5, 10, 15, 20 χρόνια είναι άλλο. Είναι ότι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, τα ρομπότ και όλα αυτά τα σύγχρονα μέσα παραγωγής δεν αναπτύσσονται αυθόρμητα. Αναπτύσσονται από τους καπιταλιστές, από επιστήμονες που δουλεύουν για τους καπιταλιστές, αλλά τελικά αναπτύσσονται από τους καπιταλιστές για τους καπιταλιστές. Αναπτύσσονται με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Αναπτύσσονται με γνώμονα το πώς θα γίνουν νέα μηχανήματα πιο δολοφονικά και θα χτυπάνε με μεγαλύτερη ακρίβεια τους λαούς σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και γι' αυτό το πρόβλημα που έχουμε να λύσουμε είναι πραγματικά ένα ζήτημα, αν θα επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο διαφορετικά timelines για το μέλλον. Παραφράζοντας λίγο το Random Monroe του SKCD, το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι εάν η τεχνητή νοημοσύνη θα υπερνικήσει τον άνθρωπο και αν το πρόβλημα που μας έχουμε μπροστά μας είναι αν το πλανήτη μας θα καταληφθεί από έξυπνα ρομπότ. Αλλά εάν θα επιλέξουμε ένα μέλλον που η κυριαρχία της αστικής τάξης θα συνεχίσει να υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει που η κυριαρχία αυτή αναπτύσσοντας και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση θα οδηγεί σε ολοένα και πιο σκληρούς πολέμους, θα οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης και του μισθωτού προλεταριάτου, σε μια ανεργία η οποία θα είναι δίπλα σε εντατικότατη εργασία αυτών που βρίσκονται μέσα σε αυτή την παραγωγική μηχανή, σε ένα μέλλον δηλαδή όπως αυτό που σχεδιάζουν οι αστεί ιδεολόγοι, ή σε ένα μέλλον στο οποίο η εργατική τάξη θα μπει μπροστά, θα λύσει το πραγματικό πρόβλημα που έχει να λύσει, θα αναλάβει την πολιτική εξουσία, θα πάρει την πολιτική εξουσία στα χέρια της
Και όλα αυτά τα σύγχρονα μέσα παραγωγής θα τα βάλει για να λύσουν το πραγματικό πρόβλημα, το πρόβλημα ικανοποίησης των διευρυμένων λαϊκών αναγκών των εργαζόμενων. Απαντάμε λοιπόν στο δίλημα που έβαλε το Wire πριν από 20 χρόνια, απαντάμε στους αστούς και στους ιδεολόγους ότι αν κάποιοι είναι άχρηστοι για το μέλλον, δεν είναι οι εργαζόμενοι, δεν είναι οι εργαζόμενοι άνθρωποι, είναι η αστική τάξη, είναι η αστική ιδεολογία, είναι το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα το οποίο όχι απλά δεν μπορεί να βάλει στη λειτουργία αυτά τα σύγχρονα μέσα παραγωγής, αλλά πλέον έχει καταστεί και ουσιαστική τροχοπέδη για αυτά. Και φωνάζουμε σε όλους αυτούς ότι το μέλλον δεν χρειάζεται εσάς και θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό.